Γεια σας και καλώς ήρθατε, χαρούμενη πρωτομαγιά! Πες παιδί μου, χαρούμενη πρωτομαγιά στον κόσμο! Τι κάνετε, πώς είστε, τι σας έχω, δείτε τι θα κάνουμε σήμερα! Βεβαίως, εγώ, εσύ και η Τζίντζερ και λίγο ο Μάικ. Μάικ! Θα βοηθήσει και ο Μάικ. Το πιο απλό και το πιο όμορφο, το πιο minimal αλλά ταυτόχρονα μπουκωμένο στεφανάκι που θα έχει φτιάξει ποτέ. Ελάτε να τα φτιάξουμε μόνοι μας. Πάρτε τα παιδιά σας αγκαζέ. Μαζέψτε ό,τι λουλούδι βρείτε και δεν βρείτε γύρω-γύρω από το σπίτι, μέσα στο σπίτι. Αν έχει κήπο, αν έχει βεράντα, αν έχει φυτρώσει στο πλακάκι έξω στο πεζοδρόμιο. Όλο και κάτι θα βρει. Με ό,τι και αν βρει και με δύο απλά υλικά, τίποτα. Θα στολίσουμε πορτούλες, μπαλκόνια, βεράντες και ό,τι θέλουμε. Θα στολίσουμε να φτιάξει η ψυχολογία μας, γιατί το λουλούδι μπορεί να το κάνει αυτό, εντάξει. Καλώς ήρθατε σε αυτό το do it yourself βίντεο για το πρωτομαγιάτικο στεφανάκι. Λοιπόν, πριν ξεκινήσουμε, να σας πω ότι έχω 2 εβδομάδες να κάνω βίντεο, φαντάζομαι το παρατηρήσατε. Είναι το πρώτο έτσι κενό που πήρα. Είχαμε και μία αναστάτωση έτσι με ένα ατύχημα με το ποδήλατο που είχε ο Φίλιππος, οπότε λίγο το Πάσχα μας ήταν περίεργο. Να πούμε όμως χρόνια πολλά και τέτοια, γιατί δεν τα είπαμε μέσα από εδώ. Να είστε καλά, να είστε χαρούμενοι. Ελπίζω να περάσετε ωραία το Πάσχα, ελπίζω να ξεκουραστήκατε. Εντάξει, θα μου πεις όχι ότι είχαμε προλάβει να κουραστούμε και πολύ πριν με όλη αυτή τη συνθήκη. Έχουμε πήξει στην ξεκούραση. Ναι. Όμως είναι και δημιουργική η φάση αυτή, άμα θες να το δεις έτσι. Κάνεις πράγματα περισσότερα και μπορείς να περάσεις πάρα πολύ ωραία αξιοποιώντας το χρόνο αυτό. Έτσι λοιπόν μου ήρθε και αυτή η έμπνευση, αφού είμαστε σε αυτή τη φάση που με το σπίτι ασχολούμαστε λίγο πιο πολύ, τουλάχιστον εγώ. Δεν ξέρω εσείς, έχω κάνει εκαθαρίσεις, έχω ανοίξει ντουλάπες, έχω κατεβάσει πατάρια, έχω σηκώσει χαλιά. Όλα τα έχω κάνει. Σκέφτηκα ότι μπορεί να θέλεις να έρθεις μαζί μου σε αυτή τη διαδικασία που κάνω κάθε χρόνο εκεί στην Πρωτομαγιά. Συνήθως το κάνουμε έξω στην εξοχή, τώρα θα το κάνουμε στο σπίτι. Λοιπόν, πάμε να δούμε τα πολύ απλά υλικά που θα χρειαστούμε. Ναι, ας ξεκινήσουμε. Τζίντζερ, κάτω. Δεν μπορεί να έρθεις. Γιατί μπορεί να κατουρίσει, αγάπη μου. Πάνω στον καναπέ. Θέλει καναπές. Τα υλικά μας είναι σύρμα χοντρό, σύρματάκι μαλακό του κήπου, πράσινο, μία πένσα και ένα ψαλίδι και λουλούδια, ό,τι βρείτε. Πράσινα λουλούδια, πρασινάδα, ό,τι πρασινάδα έχει εκεί έξω, αν δεν έχετε κήπο, στο δρόμο, γύρω-γύρω και λουλουδάκια, ανθάκια, ό,τι θέλετε εσείς. Μην χρησιμοποιήσετε παπαρούνες, γιατί μαδάνε πάρα πολύ εύκολα ή λουλούδια τα οποία είναι πολύ ευαίσθητα. Λέω ότι στο στεφανάκι δεν μπορούμε να βάλουμε παπαρούνες. Γιατί μαδάνε. Το θέμα είναι πόσο μεγάλο θέλετε να το κάνετε. Εγώ συνήθως κάνω λίγο πιο μεγάλο και τα παιδιά λίγο πιο μικρό. Οπότε, αν πάρετε αυτό το σύρμα αυτού του τύπου, καθορίζετε εσείς λοιπόν το μέγεθος και νομίζω ότι αυτό είναι το ιδανικό. Τώρα εμείς θα κάνουμε ένα μεγαλούτσικο. Έχω κόψει περίπου τόσο, θα δώσω και το σχήμα που θέλω και χωρίς κανένα κόστος και μπορείτε να το κάνετε και με τα παιδάκια σας, ειδικά αν έχετε κορίτσια. Τα αγόρια δεν ενδιαφέρονται πάρα πολύ για τα στεφανάκια. Λοιπόν, εγώ ενδιαφέρον. Έλα να κάνουμε. Δεν ξέρω πώς. Θα σου δείξω. Λοιπόν, έτσι όπως έχει τις 2 άκρες, θα βρούμε το μέγεθος που θέλουμε, αν θέλουμε πιο μικρό, πιο κοντό, εδώ, και θα περάσουμε γύρω-γύρω την κάθε μία άκρη για να κλειδώσουμε το μέγεθος. Εδώ μας δίνει και μία πλέξη τώρα από αυτή την πλευρά που έχουμε περάσει αυτά. Μας δίνει μία ελαφριά πλέξη για να χώσουμε και τα λουλούδια. Και αυτό να το αφήσουμε έτσι διακριτικό και minimal πάνω για να κρεμάσουμε το στεφανάκι. Και ξεκινάμε. Λοιπόν, πρώτα θα βάλουμε την πρασινάδα. Ό,τι πρασινάδα βρείτε. Αυτό τώρα τι να είναι. Αφήνουμε το κοτσανάκι, δηλαδή βγάζουμε ό,τι λουλουδάκι έχει προς τα κάτω για να έχουμε καθαρό το κοτσανάκι μας. Και ξεκινάμε από εκεί που τελειώνει η πλέξη που έχουμε φτιάξει. Δείχνουμε στο στεφάνι μας από που θέλουμε να είναι η μπροστινή του πλευρά. Ωραία. Οπότε όλα τα λουλούδια θα κοιτάνε προς τα εκεί. Εδώ δείτε νύχια, δείτε κατάσταση. Δείτε ακόμα σε τι κατάσταση είμαι. Πού είναι το νύχι-νύχι. Λοιπόν, και το περνάω. Τώρα αυτό είναι αρκετά μεγαλούτσικο. Θα το κόψω λίγο. Ωραία. Και θα αφήσω τόσο κοτσανάκι. Και θα πάρω αυτό το σειρματάκι του κήπου. Αυτά όλα μπορείτε να τα βρείτε πάρα πολύ εύκολα σε χρωματοπολείο. Εγώ διαλέγω και το πράσινο για να είναι πιο κοντά στο χρώμα αυτό. Και το δένουμε στο στεφανάκι μας. Έτσι δένουμε το πρώτο μας φιλαράκι. Και συνεχίζουμε. Λίγα λουλούδια.
Αφήνω πάλι κοτσανάκι και προχωράω και το βάζω από κάτω, καλύπτοντας την ουσία αυτό. Ωραίο. Καλή ιδέα, Μάικ. Μαμά, από θυμίδια τι κάνουμε στεφανάκια. Κάνουμε στεφανάκια γιατί είναι πρωτομαγιά. Εκείνεις το φερνάκι που το βάζεις στο κεφάλι σου. Μπορείς να το βάλεις και στο κεφάλι σου, αλλά εμείς θα το βάλουμε στην πόρτα μας. Βάζουμε κάθε άνοιξη. Για το καλό. Τι όμως το βάλουμε, να βάλουμε και στο κεφάλι. Εντάξει. Τώρα θέλουμε να υπάρχει ένα νοητό κέντρο στον κύκλο μας, ωραία. Έτσι όπως έρχονται αυτά τα λουλούδια, να έρχονται και από εδώ αντίστοιχα λουλούδια. Οπότε αυτό θα το συνεχίσουμε μέχρι τη μέση και μετά θα πάμε ανάποδα. Εντάξει, πάμε να κάνουμε και την άλλη πλευρά. Με την ίδια φορά, εδώ, για να αφήσουμε αυτό το κενό. Εμένα μου αρέσει να φαίνεται λίγο η βέργα. Εσύ, αν θες, μπορείς να το γεμίσεις και τελείως. Να το κάνεις έτσι. Εμένα μου αρέσει εδώ που θα κρεμαστεί. Ψάχνει ο Μάικ λουλούδια σε όλο το κήπο, να δει τι θα βρει. Θες το ψαλίδι. Ναι. Πρόσεχε όμως μην κοπείς, ε. Απόψε, λουλούδια ο κήπος εθμίνει. Λοιπόν, εδώ μου κάνει ένα κενό. Βρήκες πρασινάδα. Μπράβο, Μάικ. Είναι πάρα πολύ ωραίο αυτό που βρήκες. Βρήκε αυτή την πρασινάδα τώρα ο Μάικ, που είναι πάρα πολύ ωραίο. Είναι πιο μητερά φιλαράκια και είναι και πιο μαλακά τα κλονάρια τους, οπότε μπορώ να τα χώσω κάπως εδώ μέσα. Από την πρασινάδα είμαστε ok. Ωραία. Θέλει λίγο τώρα να καλύψουμε το κάτω μέρος που ενώνονται τα κλωναράκια μας και να το δέσουμε. Και τα παίρνω και τα βάζω ένα και ένα χιαστή και θα καταλήγουν έτσι. Αν θες, Μάικ, έλα να κάνεις και το δικό σου. Μπράβο, έφερε και άλλο είδος ο Μάικ. Για δείτε, ορίστε. Τι ωραίο. Θα μου βρεις άλλο ένα να είναι και από τη μία και από την άλλη. Άλλο ένα ίδιο. Ναι. Αχ, τι ωραία μυρίζει. Προχωράμε με αυτό το ανθάκι. Αυτό που μπαίνει σε όλες τις ανθοδέσμες. Πριν προχωρήσουμε να βάλουμε λουλούδια, αρχίζουμε και βάζουμε αυτό. Καλύπτουμε ό,τι ατέλειες έχουμε. Αν κάπου φαίνεται το πράσινο σύρματάκι μας, αν κάπου κάνει κάποιο κενό. Ωραία. Αυτό δεν χρειάζεται καν δικό του σύρμα. Το χώνουμε ή μέσα στο σύρμα ή μέσα σε αυτά που ήδη έχουμε κάνει. Και όπου και να το περνάς, το πλέκεις. Και έχουμε βάλει τα άσπρα μας ανθάκια και προχωράμε τώρα να στολίσουμε. Για νηφιάτικο πάει αυτό. Δεν ξέρω, έχουμε καμιά νύφη. Ξεκινάμε με αυτά που μου αρέσουν εμένα πολύ, είναι σαν κρινάκια. Θα βάλω ένα και ένα. Αυτά έχουν σχετικά χοντρό κοτσανάκι, οπότε θα χρειαστούν σίγουρα υποστήριξη. Και θα τα βάλω εδώ. Στήσαμε και τα δύο κρινάκια, ένα από εδώ, ένα από εδώ. Θα πάω να βάλω κάτω αυτές τις μαργαρίτες. Μου αρέσουν πάρα πολύ και θεωρώ ότι θα το δέσουν. Γενικά μου αρέσει εμένα να υπάρχει μια σχετική ομοιομορφία. Και έχω φτιάξει στο κάτω μέρος ένα μικρό μπουκετάκι. Τα έχω περάσει όλα από πίσω, άμα το δείτε, βλέπετε, τα έχω περάσει όλα μαζί και τα έχω ενώσει. Αλλά από μπροστά φαίνεται σένιο. Από πίσω όταν πετάνε λίγο τα κοτσανάκια, αλλά ποιος νοιάζεται, γιατί αυτό έτσι θα μπει στην πόρτα μας. Και θα εμπλουτίσω τώρα αυτά. Εδώ θα βάλω μερικά λουλούδια ακόμα. Λέω να πάρω λίγο περισσότερο χρώμα τώρα. Και αυτά έχουν πιο λεπτό κοτσανάκι, οπότε μπορούν να χωθούν πολύ πιο εύκολα. Αυτή η μαργαρίτα, το μεταξύ, μου αρέσει πάρα πολύ που είναι κίτρινη μέσα και απ' έξω αυτό το ροζ. Τρελαίνομαι. Και τώρα, δείτε, εδώ έχει διάφορες τρύπες που μπορείς να χώσεις. Βλέπετε? Δηλαδή ανάμεσα στα σιδεράκια, τα νήματα. Το μεγάλο σίδερο, το πράσινο σίδερο, το χοντρό σίδερο, τα λουλούδια, τα κλονάρια τους. Εσύ μπορείς να πας να χώσεις μαργαρίτα. Σου κλείνει και όλες τις τρύπες. Δηλαδή λειτουργεί και διορθωτικά. Θα βάλω και μερικές άσπρες. Και από πίσω κάπως θα τις στηρίξω να τις δέσω, να είμαι σίγουρη. Από πίσω πάντα στο backstage του στεφανακίου. Στο backstage αυτό που δεν βλέπει κανείς. Τις δένω μεταξύ τους σαν μικρά μπουκετάκια. Μπουκετίνια. Θα βάλω και τέλος από αυτά που είναι πάλι στην ίδια χρωματική παλέτα. Παίζουμε με μοβ, ροζ και λευκό. Και θα βάλω και κάποια που να είναι και πιο μπουμπουκάκια. Γιατί θα δίνει μια φρεσκάδα. Λοιπόν,
Νομίζω είμαστε έτοιμοι. Αυτό είναι το στεφανάκι μας για φέτος. Ξέρω, είναι πάρα πολύ ωραίο από κοντά, αλλά δεν ξέρω αν φαίνεται. Σκεφτείτε το λίγο πάνω στην πόρτα. Τέλειο. Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ. Κάθε χρόνο φτιάχνω. Η αλήθεια είναι ότι τα παιδιά μου δεν τρελαίνονται να μπουν σε αυτή τη διαδικασία μαζί μου, αλλά μετά που στολίζουμε το σπίτι, τους αρέσει πάρα πολύ. Βάζω στεφανάκια και στον κήπο και στην πόρτα και στο μπαλκόνι. Γενικά μου αρέσει πολύ να το στολίζω. Θέλω να σας πω ότι είμαι και από αυτές που κάθε Σάββατο μετά την εκπομπή περνάω από έτσι ένα πολύ ωραίο flower market και παίρνω λουλούδια για το σπίτι. Μου αρέσει στο σπίτι να έχει λουλούδια, μου αρέσει να βάζω έτσι στο βάζο. Οπότε καταλαβαίνεις, στην Πρωτομαγιά υπάρχει ένας παροξυσμός, υπάρχει μία ένταση. Γιατί είναι όλα τα λουλούδια στα καλύτερά τους. Αυτό ήταν το do it yourself. Δεν κάνω συχνά do it yourself, ούτε είναι επαγγελματική δουλειά όπως αντιλαμβάνεστε. Αλλά είναι αυτό που κάνω σπίτι και μου αρέσει πάρα πολύ και σκέφτηκα ότι μπορεί να σου άρεσε να το κάνεις και εσύ φέτος. Είναι πάρα πολύ απλή κατασκευή και περιμένω στο Instagram να μου τα στείλετε τα στεφανάκια σας άμα τα κάνετε, παρακαλώ πολύ, με το σειρματάκι. Τίποτα παιδιά, δύο υλικά είναι, 1, 2. Άσε που αν δεν θες να πάρεις αυτό το σειρματάκι από το χρωματοπωλείο, μπορείς να στηριχτείς οποιαδήποτε βάση, έτσι ακόμα και χούλα χούπ ολόκληρο, μπορείς να το κάνεις στεφανάκι άμα γουστάρεις. Γιατί ό,τι γουστάρεις θα κάνεις, δικό σου το στεφανάκι. Πολλά πολλά φιλιά, μην ξεχάσετε να κάνετε subscribe σε αυτό το υπέροχο μεγαλοκάναλο, να κάνετε τα like, τα σχόλια και θα τα πούμε ξανά αύριο το πρωί, εννοείται, στο Open Beyond και στο Έλα Χαμογελές 10 παρατέρτο. Πολλά φιλάκια, love you! Μουά!